Κύριε Σιδηχάκη, εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα για το νομοσχέδιο, το λεγόμενο για το επιτελικό κράτος, λέτε ότι, είναι, ότι ουσιαστικά ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους, διαβάζω και σημεία από την τοποθέτησή σας χθε. Και, και ένα κράτος συνιστά ένα κράτος πιο ικανό στην επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής. Ναι, και το λέμε αυτό από την άποψη ότι το κράτος ούτε ουδέτερο είναι, ούτε αταξικό γενικώς. Το κράτο έρχεται να υπηρετήσει την κυρίαρχη πολιτική, την κυρίαρχη τάξη και από αυτή την έννοια, όταν λέμε επιτελικό κράτο, όταν λέει η κυβέρνηση επιτελικό κράτο, ουσιαστικά συνιστά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώ θα θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το σύστημα να εφαρμόζει απαρέγκλιτα και χωρί τριγμού την εφαρμοζόμενη πολιτική. Ποια είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική, Είναι μνημόνια, τρία μνημόνια τα οποία έχουν φορτώσει στο λαό και τα έχουν ψηφίσει το τρίτο τουλάχιστον και τα πέντε κόμματα τη προηγούμενη βουλής, πλεονάσματα ματωμένα μέχρι το 2060 με τσάκισμα μισθών συντάξεων ετοιμάζουν την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης ως συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και του νόμου Κατρούκαλου. Είναι οι λεγόμενες νέες φορολογικές απαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους που ετοιμάζει παίρνοντα τη σκητάλη από το ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα τα, 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 τα στις ανώνυμες εταιρείε θα μειώσει το φορολογικό συντελεστή κι άλλο από το 10% στο 5% όπω επίση και τη φορολογία στι μεγάλε επιχειρήσει σε πρώτη φάση από 28% σε 24% και στην πορεία στο 20%. Πρόκειται να ωφεληθεί ο ελληνικό λαό και κυρίω οι εργαζόμενοι από αυτή την λεγόμενη φορολογική πολιτική που η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον την προβάλλει ω ανακούφιση των αδυνάτων. Και πάνω σε αυτό έρχεται να κουμπώσει η άποψη και των άλλων κομμάτων ότι πρέπει να υπάρχει όντω ήπιο κλίμα, συνενετική πολιτική, επικοδομητική αντιπαράθεση και όλο αυτό το ΣΑΒΟΥ ΑΡΒΙΒ, ακριβώ γιατί έχουν συμφωνήσει διαχρονικά όλα αυτά τα κόμματα mm. στην εφαρμογή αυτή τη αντιλαϊκής πολιτική. Το ΚΚΕ βέβαια ολοκληρώνοντα. Το ΚΚΕ είναι απέναντι, δεν συμφωνεί με το ΣΑΒΟΥ και δεν θα το χρησιμοποιήσει. Αντιθέτω, κατέθεσε τρει τροπολογίε μέσα στη Βουλή. Αν θέλουν σύγκληση, ιδού η, η Ρόδο σου δίκαιο το πείδημα. Τροπολογία για τον έμφυα, για την κατάργηση του έμφυα, γιατί αυτή είναι η άποψή μα. Τροπολογία που διαγράφει. Είτε τι το... να μην πληρώνουμε καθόλου αυτό, να Καθόλου, βεβαίω. Να μην πληρώνουν ναι, δεν πληρώναμε να, να μην τα προηγούμενα πληρώνουν, χρόνια καθόλου και να φτάσαμε. Να μην πληρώνει εδώ. η λαϊκή κατοικία, να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Να φορολογηθεί φυσικά η μεγάλη ακίνητη περιουσία και των φυσικών προσώπων και κυρίω ναι. των νομικών προσώπων. Δεύτερη τροπολογία που αφορά διαγραφή τόκων προσαρξήσεων και περικοπή οφειλών των λαϊκών οικογενειών για Μάλιστα. χρέη προ το δημόσιο, που αφορά και αυτοαπασχολούμενου, mm. αφορά και αγρότε κτλ. Και, και, τρίτη τροπολογία που αφορά την ένταξη των εργαζομένων στα ελλην... ελληνικά αμυντικά ε, συστήματα, στα βαριά και μια ε, ε, επαγγέλματα. Συμφωνούν. Ήδη yeah, yeah. η Ρόδο, ήδη και το Πέτρο. Στή... Κατά την άποψη του ΚΚΕ, προκαλεί δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση και στο λαό και τη νεολαία την απόφαση του εφετείου τη Λαμία ουσιαστικά για να τον οδηγήσει στην αθώωση και στην έξοδο από τη φυλακή. Παρόλο που η πρωτόδικη απόφαση ήταν για ισόβια. Για ισόβια. Και αξιοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε, η διάταξη του ποινικού κώδικα που είχε συμπεριληφθεί στο τελευταίο νομοσχέδιο της προηγούμενης θητείας mm -hmm. και που ψηφίστηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που μειώνει την ποινή για τέτοιες αξιόπινες πράξεις αντίστοιχα και της χρυσή αυγή, από 15 έως 20 χρόνια, στα 10 έως 15 χρόνια. Από 5 έως, ε, αν δεν κάνω λάθος, 5 έως 15 χρόνια φυλάκιση. Αυτή λοιπόν τη διάταξη ε, αξιοποίησε το δικαστήριο και δεν είναι τυχαίο ότι ο συνήγορος του κ. Κορκονέα πήρε ε, το μεσοδιάστημα των 40 ημερών... Είναι, αναβολής, την αναβολή την αναβολή Ακριβώς για να αξιοποιηθεί αυτή η διάταξη του ποινικού κώδικα Υπάρχει λοιπόν, προκαλεί εντύπωση η αναγνώριση στο συγκεκριμένο δολοφόνο το του ελαφρυτικό του πρώτερου έντιμου βίου και ε, αυτό έγινε σε μια περίπτωση όπου ο Κορκονίας είναι στο μηχανισμό της κρατικής καταστολής και φυσικά αποδεικνύεται στην πράξη το προβληματικό περιεχόμενο αυτών των διατάξεων του νέου mm -hmm. πυρηνικού κώδικα που αξιοποίησε το δικαστήριο. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη, είναι άδικη και παίρνει πολιτικέ διαστάσει πέρα από την ίδια την απόφαση του δικαστηρίου, που δικαιολογημένα ναι. δημιουργεί οργή Σ, και αγανάκτηση.